Παραμείνουμε σε προεκλογικό κλίμα. Βρισκόμαστε, όπως θυμίζει, υπενθυμίζει και ο τίτλος μας, μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Και μαζί μας εδώ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευτύχη Δαμιλάκη, υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα της Ένωσης Κεντρών στη Β' Αθηνών, στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Δαμιλάκη. Καλησπέρα και εσύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ να μην πιαστώ από την τελευταία δήλωση του Πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών, του Βασίλη του Λεβέντη, που τον ακούσαμε να λέει. Καταρχάς, δηλώνει αισιόδοξος ότι θα υπάρχει η παρουσία της Ένωσης Κεντρών στην επόμενη Βουλή και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Εμείς το πιστεύαμε από την πρώτη στιγμή, από τότε που προκριθήκαν οι εκλογές. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε στην επόμενη Βουλή. Δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα. Έχουμε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Τα μηνύματα που έχουμε είναι πάρα πολύ αισιόδοξα και θα πετύχουμε το στόχο. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να βρίσκεται, θεωρείται, η Ένωση Κεντρών μέσα στην επόμενη Βουλή? Πάνω απ' όλα, εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να ελέγχει δεξιά. Δεν θέλουμε να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει δηλώσει ότι θα καταργήσει κάθε εργασιακό δικαίωμα, κάθε κοινωνικό δικαίωμα και θα ακολουθήσει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εμείς θέλουμε να είμαστε το φρένο σε αυτές τις λογικές και σε αυτή την πολιτική. Νομίζω ότι θα συνεισφέρουμε πάνω απ' όλα και με τις προτάσεις μας και με τις θέσεις μας γενικότερα για το καλό της πατρίδας και για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Θεωρείτε ότι θα ήταν κακή μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη Βουλή? Ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ κακή. Διότι προσωπικά εμένα με τρομάζει αυτό που οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή θέλει, επιδιώκει ένα κράτο νυχτοφύλακα. Με κατάργηση, επαναλαμβάνω, κάθε δικαιώματος. Να ζητεί συμμαχίες όχι για να κυβερνήσει, αλλά να ζητεί συμμαχίες για να θεωρήσει τα συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος που αναφέρονται σε βασικούς πυλώνες κοινωνικών δικαιωμάτων, υγείας, παιδείας και ασφάλισης. Το καλύτερο λοιπόν θα ήταν να υπάρξει μια ως το δυνατόν πιο πολυμελής από θέμα κομμάτων Βουλή, θεωρείτε, και μια συνεργασία για την επόμενη κυβέρνηση. Ασφαλώς. Αυτό θα διασφάλιζε δηλαδή κάτι? Οπωσδήποτε. Φυσικά όμως πέρα τούτο όμως θέλουμε και θέλουμε να ο δημόσιος τομέας να εξυγιανθεί. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοκρατία. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα συμφωνούμε. Σε αυτά ταυτίζεστε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Και οπωσδήποτε ταυτιζόμαστε και να πέσουν και να χαμηλώσουν και οι φόροι. Γιατί οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι. Δεν μπορούν μια επιχείρηση να ανταπεξέλθει. Πνίγεται. Εκεί νομίζω ότι συμφωνούν όλα τα κόμματα στο θέμα της φορολογίας ότι πρέπει να μειωθεί. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι, θεωρείτε, που θα μπορέσει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή? Υπάρχουν οι περιορισμοί από την πλευρά των δανειστών? Αυτό είναι σε συνάρτηση με τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Αν υπάρξει πλούτος. Δεν πηγαίνει τόσο καλά. Σύμφωνα με τα μηνύματα, τουλάχιστον έτσι όπως μας έρχονται τα τελευταία από την οικονομία για την φετινή χρονιά, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι κάτω των προσδοκιών, κάτω του στόχου. Το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας είναι να κάνει μια αντίστοιχη αναδιανομή όπως κάνει το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε σε μια κοινωνική πολιτική φορολογώντας τον πλούτο. Να το πω με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτή τη στιγμή θέλει, όπως είπα και προηγουμένως, να εφαρμόσει μηδέν κοινωνική πολιτική, μηδέν δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, τα οποία θα δώσει δυνατότητα να χαμηλώσει τους φόρους και να υπάρξει η ανάπτυξη. Αλλά αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες. Τι θέλουν να κάνουν, πώς να το... Αυτή την περίοδο πάντως βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να ποντάρουν πολύ στη μεσαία τάξη, την οποία λένε ότι την επομένη των εκλογών θα έρθουν πλέον να προστατεύσουν και να ανταμείψουν για όσα έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Τη μεσαία τάξη είναι με καραμένα και συνέχεια το λένε τα τελευταία 20 χρόνια όλα τα κόμματα. Και τη μεσαία τάξη είναι αυτή που καταστρέφουν κάθε κυβέρνηση που προσπαθεί να την καταστρέψει. Διότι η μεσαία τάξη δεν ελέγχεται εύκολα. Και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να έρθουν εταιρείες στη χώρα που ελέγχονται φορολογικά περισσότερο και ελέγχονται και εργασιακά κατά κάποιο τρόπο. Όσα δικαιώματα δηλαδή έχουν, μπορεί να υπάρξουν. Λοιπόν, μεσιά, και να γίνουμε όλοι εργαζόμενοι. Οι εργάτες λευκού περιλεμίου που λέει και η κοινωνιολογία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς πράγματι υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη. Θέλουμε ο κάθε πολίτης να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, θέλουμε να υπάρξει, να προοδεύει, να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του.
Για την, ένωση, για την Ένωση Κεντρώου, λοιπόν, το καλύτερο για την επόμενη μέρα θεωρείτε θα ήταν μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας. Ούτως ή άλλως, ανέκαθεν ήσασταν ένα κόμμα υπέρ των συνεργασιών, των πολιτικών συνεργασιών. Θα ήταν ό,τι καλύτερο μια κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας για την επόμενη μέρα. Είναι απαραίτητο για τη χώρα και όχι μια καθαρή κυβέρνηση. Ασφαλώς και είναι απαραίτητο για τη χώρα μια ευρεία συνεργασία. Και εδώ και να μην κρυβόμαστε και οι πολίτες να μην νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με ένα μαγικό ραβδί τα πράγματα. Με την παγκοσμιοποίηση και με την αλληλεξάρτηση που υπάρχει. Και οπωσδήποτε η Ελλάδα που η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλές πολιτικές περνάνε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα για μια αυτόνομη κυβέρνηση, για μια κυβέρνηση είναι περιορισμένα. Είμαστε περισσότερο διαχειριστές των πραγμάτων και λιγότερο εφαρμόζουμε δικές μας πολιτικές. Και να πω κάτι σε αυτό το σημείο ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας το 90% των πολιτικών και της νομοθεσίας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα 10% περίπου. Έρχεται έτοιμο, φυτευτό. Έτοιμο, δηλαδή. Έτοιμο. Τώρα, νομίζετε ότι γενικότερα έχουμε και αυτό το δύσκολο περιβάλλον γύρω μας στα εξωτερικά ζητήματα. Μήπως κιόλας έχει, δεν ξέρω πώς έχει θεργέψει μέσα σε αυτή την μακρά προεκλογική περίοδο που βιώνουμε, τόσο όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, όσον αφορά όμως και τους υπολείπους, τους βόρειους γειτονές μας. Μάλιστα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εξωτερική πολιτική με μια διεθνική κοσμοαντίληψη και όχι με μια εθνική διάσταση όπως θα έπρεπε να το κάνει. Μια εθνική κοσμοαντίληψη δηλαδή. Δίνοντας χώρο και δυνατότητα σε άλλους λαούς και σε άλλες χώρες να διεκδικούν πράγματα από εμάς που δεν το βλέπαν έτσι. Εδώ υπάρχουν στρατοί, εδώ υπάρχουν συμφέροντα μεγάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι δεν παίζουν. Άμα τους δώσεις περιθώρια, δεν παίζουν. Δεν παίζονται. Αφρομοί ψάχνουν. Έστω και από δημόσιες δηλώσεις ή το οτιδήποτε. Και να υπενθυμίσω ότι οι δημόσιες δηλώσεις δεσμεύουν. Δεν μπορεί των μελών της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Γιατί δεσμεύουν και μπορεί να το χρησιμοποιήσει και άλλη πλευρά. Τις μάχες στην εξωτερική πολιτική τέλος πάντων δεν τις δίνει στο ζωτικό έδαφος, τις δίνει στο έδαφος του άλλου, διότι αν χάσεις ή αν συμβαστείς, θα πρέπει να δώσεις κάτι που σου ανήκει. Αυτό κάνει και η Τουρκία. Συνέχεια διεκδικεί πράγματα που ανήκουν σε άλλους λαούς, δικαιώματα που υπάρχουν σε άλλα κράτη και πάντοτε κερδίζει κάτι. Ποτέ δεν της πει κανείς κάποιος, ξέρεις κάτι. Για τη Σμύρνη, για τα δικαιώματα ας πούμε, των μειωτήτων στη Σμύρνη, για τα δικαιώματα των Ελλήνων στη Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Συνέχεια εμείς αμυνόμαστε για να δικαιολογήσουμε, για να εξηγήσουμε ότι πράγματι ξέρω ότι για την ΑΟΣ ή για τα συμφέροντά μας. Λοιπόν, και μας φέρνει μια θέση άνοιμας. Τώρα έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση με τις γεωτρήσεις στην Κύπρο. Ήταν επαρκής η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείτε? Μηδενική ήταν. Αστεία ήταν. Και μάλιστα τώρα το ξανασκέφτονται από ό,τι ακούγεται. Δεν, τίποτα. Οπότε αυτά τα στοχευμένα μέτρα που ακούσαμε εξ αρχής ενδεχομένως θα ξεφύγουν από το στόχο. Εντελώς. Κάτι συμβαίνει τέλος πάντων. Και φαίνεται πολύ περίεργο ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πίσω. Φαίνεται πολύ περίεργο. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τα βήματα τη μέθοδο του κατευνασμού για να ερεμήσει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία δεν είναι με τίποτα. Συνέχεια διεκδική. Τι ξέρουμε. Και το ΝΑΤΟ μια. Και θα την πληρώσουμε. Πιστεύω, αν συνεχίσουμε έτσι, θα την πληρώσουμε. Πρέπει επιτέλους να πάρει η Τουρκία το μάθημά της. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Άρα πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, θεωρείτε, ως Ευρωπαίοι, οπωσδήποτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Άγκυρα. Αλλά πέρα τούτου, αυτό το ζήτημα με τις γεωτρήσεις είναι διεθνής. Η Τουρκία διαταράσσει την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, είναι πολύ επικίνδυνη πλέον. Και έχει και πολλά μέτωπα από παντού, έτσι. Έχει ανοίξει μέτωπα παντού. Ασφαλώς. Και θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να λάβει δράση. Δηλαδή, όταν λέμε δράση, πράγματι οικονομικές κυρώσεις, διπλωματικές κυρώσεις και τέτοια. Δεν λέμε να κάνουμε πόλεμο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νομικό υπόβαθρο. Μήπως όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε, κύριε Δαμιλάκη, δεδομένου ότι είστε και ένας νέος άνθρωπος που ασχολείστε με την πολιτική και θέλετε να ασχοληθείτε ακόμη πιο ενεργά, μήπως όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα στη συζήτησή μας δημιουργεί και αυτή την απεσιοδοξία και την αποχή
των νέων και όχι μόνο, από, και από την πολιτική και μια απέχθεια, αν μου επιτρέπετε, πολλές φορές. Ακριβώς, μια αποστροφή από ένα μεγάλο μέρος του κόσμου απέναντι στην πολιτική, που δεν κάνουν ούτε το αυτονόητο, το να προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν. Κυρίως αυτό που παρατηρήσει και με στενοχωρεί είναι ότι οι νέοι ψηφοφόροι σήμερα, οι καινούργιοι ψηφοφόροι, πράγματι έχουν μια αποστροφή και προσπαθούν να βρουν λύσεις σε ακραία κόμματα ή σε λογικές λαϊκισμού ή μιας επαναστατικής ιδέας. Λοιπόν, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν έχουν ευθύνες οι νέοι ψηφοφόροι. Τις ευθύνες δεν τις έχουν οι νέοι ψηφοφόροι, τις έχουν οι πολιτικοί τις έχουν τις ευθύνες. Και εγώ που ακόμα δεν έχω εκλεγεί και δεν έχω. Και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε, τόσο ώστε να τους κερδίσετε και να βρουν το σωστό δρόμο. Η αξιοπιστία. Το μοναδικό που να κάνεις είναι η αξιοπιστία. Όταν λες κάτι, να προσπαθείς τουλάχιστον να μην βγαίνεις ψεύτης. Εντελώς ψεύτης. Να κάνεις εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτό που υπόσχεσαι. Η ειλικρίνεια. Και για να μπορείς να επαναφέρεσαι στον κόσμο, να ασχοληθεί με την πολιτική, να μην δημιουργείται μια αποστροφή, να μην οδηγούνται οι νέοι σε ακραίες καταστάσεις. Και να μην έχουμε και αυτή τη μεγάλη αποχή. Οπότε, δηλαδή, νομίζω ότι αξίζει να καλέσουμε. Και να λειτουργούν φυσικά και στη συγγνώμη και οι θεσμοί. Πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί επιτέλους αυτή τη χώρα. Λοιπόν, και όχι, γιατί κάποιοι νομίζουν, τώρα θα έκανα μια παρατήρηση σε αυτό το σημείο, κάποιοι νομίζουν της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι ψηφοφόροι ότι αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία θα τους χαρίσουν χρέη ή θα πληρώνουν φόρους. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό πρέπει νομίζω δεν το υποσχέθηκε κανείς. Δεν το υποσχέθηκε, έτσι, αλλά αυτό αντιλαμβάνουμε ότι θα έρθει το παλαιό καθεστώς, θα γίνει ένα είδος παλινόθρωση και θα πληρώνουν καθοφόρους και θα διηγηθούμε που είχαμε στα ίδια πράγματα. Λοιπόν, κάποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να φορολογούνται όπως είναι οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι δικηγόροι. Ναι, στριμωχτήκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι θα φορολογούνται. Δεν θα τους χαριστεί κανείς τίποτα. Πάντως, αυτή την αποχή που είχαμε και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και σε αυτή των ευρωεκλογών, δεν θα είναι καλό και δεν τιμά κανέναν, νομίζω, ούτε σίγουρα τον πολιτικό κόσμο, να την δούμε και πάλι. Όχι, ασφαλώς δεν τιμά κανένα, ούτε τον πολιτικό κόσμο. Πρώτα απ' όλα τον πολιτικό κόσμο και δεύτερον τη δημοκρατία. Διότι η ψήφος που είναι αρνητική ψήφος, αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι αυτοί που έχουν την αποστροφή που λέγαμε προηγουμένως από το πολιτικό σύστημα. Και ουσιαστικά ποιον βοηθούν με αυτόν τον τρόπο, με το να μην πάνε να ψηφίσουν. Βοηθούν το σύστημα. Το σύστημα βοηθιέται φυσικά το σύστημα. Εννοώ την. Βοηθούν την ίδια κατάσταση που υπήρχε προηγουμένως. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα δεν βοηθούν προς το να καλυτερέψουν όλα αυτά που συζητούσαμε τα κακώς κείμενα. Τελειώνοντας, κυρία Δαμιλάκη, θα ήθελα να μου πείτε, απευθυνόμενος και σε όσους μας παρακολουθούν, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν την Ένωση Κεντρών στις εκλογές μία εβδομάδα μετά, την επόμενη Κυριακή, και γιατί να δώσουν τον σταυρό τους στον κύριο Δαμιλάκη, ο οποίος θα είναι, όπως είπαμε, υποψήφιος βουλευτής με την Ένωση Κεντρών στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Μάλιστα. Η Ένωση Κεντρών είναι ακόμα πατριωτικό, είναι ακόμα δημοκρατικό πάνω απ' όλα και είναι ακόμα που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα του πολίτη, ενδιαφέρεται για τον εργαζόμενο, αλλά και για τη μεσαία τάξη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ενδιαφέρεται να μειωθούν πράγματι φόροι, να επιδοθεί ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να υπάρξει και μια εθνική δικαιοσύνη. Πάνω απ' όλα να διαχειριστούμε τα εθνικά θέματα με μια μεγαλύτερη εθνική ευαισθησία. Γι' αυτό το λόγο, καλώ τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν Ένωση Κεντρών. Τόσο να αφορά εμένα, θα παλέψω για τις ίδιες αξίες που ανέφερα προηγουμένως και θα προσπαθήσω να φανώ χρήσιμο στον συνάνθρωπό μου. Μάλιστα. Κύριε Δαμιλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχετε στο δύσκολο αγώνα που έχετε μπροστά.